για να τα κάνω. Εμείς συνεχίζουμε το διάλογο με τον αγροτικό κόσμο της χώρας, γιατί πιστεύουμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση μόνο με μέτρα που στόχο έχουν να γυρίσουν τα τρακτέρ πίσω. Εμείς θέλουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, και αυτή είναι η αγωνία μας και η προσπάθειά μας, που να απαντά στα τεράστια ζητήματα που έχουν προκύψει στον αγροτικό κόσμο, που έχουν να κάνουν με την κατάσταση των ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν να κάνουν με την κατάσταση των ΕΛΓΑ. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κλιμακώνεται η κλιματική κρίση, να έχουμε πάρα πολλές ζημιές από ακραία φυσικά φαινόμενα και ο ΕΛΓΑ να μην αποζημιώνει τους αγρότες μας. Είναι αδιανόητο να έχουμε 25% αύξηση του κόστους παραγωγής και να μην υπάρχει κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Πολιτικές για τις ελληνοποίησεις. Ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να αξιολογούνται τα προϊόντα από τρίτες χώρες. Να είναι πιστοποιημένα. Πώς θα θωρακίσουμε την παραγωγή μας αν όλα αυτά δεν γίνουν σχέδιο ανάταξης του πρωτογενούς τομέα. Ενέργεια. Μιλάμε και μακροπρόθεσμα. Έχουμε καταθέσει το σχέδιό μας τώρα και 2 χρόνια. Δεν μπορεί η πράσινη μετάβαση να πλήττει τον αγρότη και να είναι ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι της εγχώριας ολιγαρχίας. Ενώ σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη είναι προτεραιότητα οι ενεργειακές κοινότητες για αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές, συνεταιρισμούς, ώστε να έχουν σταθερό κόστος τα επόμενα 15 χρόνια. Και όσοι ενέργεια δεν καταναλώνουν, να την πουλούν πίσω στο δίκτυο, με αποτέλεσμα από αυτό το κέρδος να καλύπτουμε, παραδείγματος χάρη, την αύξηση του κόστους στα λιπάσματα ή στις ζωοτροφές. Αυτό είναι ένα βιώσιμο μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα στο Ηράκλειο, προχθές στη Βιωτία, στην Βόρεια Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί θέλουμε μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιούν, που βυθίζονται στην απελπισία, να βρούμε λύσεις. Όχι επικοινωνιακές, αλλά λύσεις πραγματικές. Και θέλω να σας πω κλείνοντας ότι το όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι οι τρεις μεγάλοι τομείς της χώρας. Ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση και ο τουρισμός να γίνουν ένας ενιαίος πυλώνας εξωστρέφειας. Δεν μπορεί η Κρήτη, τα νησιά μας, να δέχονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και να μην υπάρχουν μετρήσιμοι στόχοι κατανάλωσης εγχώριων μεταποιημένων αναγροτικών προϊόντων, ποιοτικού κρασιού. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν μετρήσιμοι στόχοι αν θέλουμε η οικονομία μας να έχει αύξηση των εξαγωγών. Σήμερα έχουμε 10 δισεκατομμύρια εισαγωγές τροφίμων. Έχουμε εμπορικό έλλειμμα. Ακόμη και σε κεπαυτικά υπάρχει πρόβλημα. Για όλα αυτά απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι 5 χρόνια κυβέρνηση. Δεν είναι μερικούς μήνες. Τι έκαναν? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάξανε 5 φορές δίκηση. Προσπαθούν να τα φορτώσουν όλα στις Βρυξέλλες. Μα άλλα είναι τα προβλήματα ενός αγρότη στη Γαλλία που έχει 300 και 500 στρέμματα και άλλα τα προβλήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων αγροτών που έχουν μικρούς κλήρους. 77 δισεκατομμύρια είναι τα προϊόντα, τα τυποποιημένα προϊόντα που έχουν να κάνουν με γεωγραφική προέλευση, προϊόντα γεωγραφικής προέλευσης, 77 δισεκατομμύρια. Και η Ελλάδα έχει σε αυτόν το μεγάλο τομέα της οικονομίας 1,3% παρουσία. Το ξαναλέω γιατί για μας αυτό είναι το μείζον. Η Ελλάδα χωρίς την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα στον χώρο των τροφίμων, τη διασύνδεσή του με το φτηνό κόστος ενέργειας, με τη μεταποίηση και με τον ποιοτικό τουρισμό, δυστυχώς θα γίνει μια πατρίδα που ο ελληνικός λαός και οι αγρότες θα είναι ξένοι στον τόπο τους, θα πάμε σε αφελληνισμό της οικονομίας και το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο σε αυτήν την επώδυνη και εθνικά καταστροφική πολιτική που ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.